Ήταν μια περιπετειώδης ημέρα. Νωρίς το πρωί ειδοποιηθήκαμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας ότι φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης εμφανίζει συμπτώματα που θα μπορούσαν να προέρχονται από τον κοροναϊό. Αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που θα μπορούσε να συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη, αποφασίσαμε σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας και την προϊσταμένη αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας, να αναστείλουμε τη λειτουργία του Ιδρύματος για τις επόμενες τρεις ημέρες, δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Στο μεταξύ, έχει δημοσιευτεί η κοινή υπουργική απόφαση που αναστέλει τη λειτουργία του Ιδρύματος. Σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι το δείγμα του συγκεκριμένου φοιτητή εξετάστηκε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και αποδείχτηκε αρνητικό. Το αρνητικό δείγμα συνιστά μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί ανοίγει τώρα ο δρόμος για την ομαλή επαναλειτουργία του Ιδρύματος και πράγματι από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου το Ίδρυμα θα επαναλειτουργήσει κανονικά σε όλες του τις μορφές. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε, παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Λαμβάνουμε μέτρα και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες ώστε να εφαρμοστούν μέτρα υγιεινής που ενδείκνυνται για την περίπτωση αυτή και γίνονται και άλλες διαβουλεύσεις προς την κατεύθυνση αυτή.